Πάμε σε αυτό το σημείο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ITV, κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρισω στο στούντιο τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ απόψε. Και εγώ. Πάμε στην επικαιρότητα, η οποία εστιάζεται στην Μέση Ανατολή και όσο συμβαίνουν εκεί. Είχαμε την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με πυράβλους, έχουμε την εισβολή των Ισραηλών στη Γάζα εδώ και καιρό, στο Λίβανο τώρα. Πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα, πόσο ανησυχητικά είναι σύμφωνα με τη δική σας οπτική? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Δεν είμαστε μπροστά σε μια περιφερειακή αναμέτρηση. Ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή που ενδεχομένως θα αλλάξει και τις ισορροπίες. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλες ταυτόχρονα και οι ευθύνες και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση Νετανιάχου, για την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, διότι είναι αυτή η οποία τελικά γράφει την ατζέντα. Να. Και σέρνει, ας πούμε, τους υπόλοιπους τον δικό της ρυθμό ή κάνει την βρώμικη δουλειά για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στην εμπλοκή πια και του Ιράν, που ήταν μια χώρα ανεπιθύμητη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, πέρα από τους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς και τα λοιπά, εμείς ως Ελλάδα και ως Ευρώπη οφείλουμε να στεκόμαστε σε ένα κύριο ζήτημα που είναι η διεθνής νομιμότητα και η υπόθεση της ειρήνης. Και η διεθνής νομιμότητα και η υπόθεση της ειρήνης αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Κουρελιάζεται η διεθνής νομιμότητα. Έτσι είναι. Και οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή λύση, για να είναι στέρη, πρέπει να έχει ως κατάληξη την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Από εκεί πέρα ξεκινάει η συζήτηση. Αυτό δηλαδή που δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες και που οδηγεί κατά καιρούς σε εντάσεις. Και φτάσαμε τώρα να επαπειλείται μία σύραξη και χτυπήματα, ακούμε, σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα λοιπά, που καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον πλανήτη πια. Πώς μπορεί να εξελιχθούν όλα τα πράγματα εκεί τώρα, μετά και την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ? Θα απαντήσει το Ισραήλ, φαντάζομαι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά... Συνειδητά το Ισραήλ προκάλεσε αυτά τα χτυπήματα. Ήταν στόχος του Ισραήλ το Ιράν? Προφανώς φαίνεται ότι λειτουργεί με την λογική του, είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να ξεμπερδεύουμε για μια άλλη πραγματικότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο. Και εδώ βοηθάει και η Αμερική, βοηθάνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προφανώς. Σε αυτό. Προφανώς. Καταλαβαίνετε όμως πόσο πια ακραία επικίνδυνα είναι αυτού του είδους οι σχεδιασμοί, πέρα από το κόστος πια των αμάχων, των ανθρώπινων ζώων. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι η πλευρά του Ισραήλ γράφει άλλη μια μαύρη σελίδα στην ιστορία. Μια μαύρη σελίδα, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό που έχουμε δει με τα χιλιάδες θύματα, τους αμάχους, τα παιδιά, το προηγούμενο, τη γενοκτονία, είναι χωρίς προηγούμενο. Και προσέξτε, ποια είναι καμιά φορά αυτή η ιστορία, ποιος το κάνει? Ένας λαός ο οποίος υπέστη την υπόθεση του ολοκαυτώματος, που έπεσε θύμα, που θα περίμενε κανείς να έχει άλλες ευαισθησίες. Βέβαια θα μου πείτε, φταίει ο λαός? Όχι, σε καμιά περίπτωση. Φταίνε αυτές οι ακραίες δυνάμεις και η ακραία ακροδεξιά κυβέρνηση του κυρίου Νετανιάχου, που σέρνει αυτή την υπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα να ξεκινήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους πρώην συντρόφους σας. Έχετε χαρακτηρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι βρίσκεται σε εκφυλιστική τροχιά αυτό το διάστημα. Έχει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Στέφανο Κασελάκη να προηγείται. Τι λέτε? Έχουμε έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ πλέον? Έχουμε ένα άλλο εκλογικό σώμα ΣΥΡΙΖΑ, έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι τα όσα συμβαίνουν, ο τρόπος της αντιπαράθεσης, αλλά και πολλά στοιχεία από τον κεντρικό πολιτικό του λόγο, οι τοποθετήσεις του, έχουν πάρα πολύ μικρή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Και με την αριστερά γενικότερα, θα σας έλεγα. Σε λίγο, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, θα δυσκολεύεται κάποιος να κατατάξει τον ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό στερέωμα, στο χώρο της αριστεράς. Δεν αναφέρομαι στα εκατοντάδες και χιλιάδες μέλη και ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν εκεί και βλέπουν όμως να διαψεύδονται οι προσδοκίες τους. Βλέπουν με απογοήτευση και πίκρα
την πορεία ενός κόμματος που πριν από 15 χρόνια ήταν το σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Το πρώτη φορά αριστερά που έγινε το 2015 δεν ήταν μια υπόθεση που αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Θυμόστε το τεράστιο ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Και σήμερα πια είναι ένα σημείο αναφοράς ως παράδειγμα προς αποφυγή. Άρα γι' αυτό μιλάω για εκφυλιστικά. Ευθύνεται ο Κασελάκης γι' αυτό, μόνο ο Κασελάκης. Γιατί ο Κασελάκης έχει πει, κύριε Σκουρλέτη, κάτι το οποίο είναι σωστό για μένα. Έχει πει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια χαρά, δεν θα ήμουν εγώ εδώ τώρα. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια, νομίζω, που έχω ακούσει από τα χείλη του, κάπως την συμμερίζω. Άρα, ποιος ευθύνεται για τον Κασελάκη και τι ευθύνες έχει ο ίδιος ο Κασελάκης. Θα σας πω ότι δυστυχώς αυτά όλα τα στοιχεία της λογικής που σήμερα είναι κυρίαρχα. Οι καταστάσεις που υπάρχουν σήμερα σε εκφυλιστική έκφραση δυστυχώς προϋπήρχαν ως ένα βαθμό και πριν την εμφάνιση του Στέφανου Κασελάκη. Με ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα. Το διάστημα από το 19 έως και το 23 δυστυχώς ήταν ένα διάστημα ρευστοποίησης του κόσμου. Υπονόμευσης της λογικής του λειτουργίας. Υπήρξε μια επιλογή μιας διεύρυνσης η οποία ήταν ανερμάτιστη, με απολύτικους όρους, μια διεύρυνση που είχε από τον κύριο Αντώναρο, το συμπαθέστατο κύριο Αντώναρο, ο οποίος όμως δεν έχει καμία σχέση με καμία εκδοχή της αριστεράς, ούτε καν κεντροαριστερός, οτιδήποτε κεντροδεξιός, μέχρι ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια απολύτικες προσεγγίσεις. Υπήρχε μια κεντρώα στροφή στην πολιτική απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και αυτό το πληρώσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απάντησε γιατί από το 32% βρέθηκε στο 18%. Να έτσι. Άρα, ευθύνες Τσίπρα περισσότερο. Άρα προφανώς οι ευθύνες είναι οι μεγαλύτερες στον πρόεδρο, σε όλους μας, αλλά γι' αυτό εμείς ζητούσαμε όσοι αποχωρήσαμε και συγκροτήσαμε τη Νέα Αριστερά, ότι έπρεπε να κουβεντιάσουμε και αμέσως μετά το 19 και μετά έπρεπε να γίνει η αναζήτηση των αιτιών αυτής της πορείας. Τώρα, αν οι δημοσιοποίησεις επιβεβαιωθούν και κερδίσει ο Στέφανος Κασελάκης, εσείς θα υποδεχτείτε στη Νέα Αριστερά αυτούς που θα χάσουν την παράταξη των 87 ή 100 ή δεν ξέρω εγώ πόσοι είναι? Και απ' την άλλη, αν ο Φάμελος κερδίσει το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να γυρίσετε στον ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι ξεκινώντας από το τελευταίο, ήδη έχω έμεσα απαντήσει. Με ποια έννοια? Ότι αν θεωρούσα ότι το πρόβλημα ξεκίνησε με την εκλογή του Κασελάκη, θα ήταν τα πράγματα εύκολα. Αν χάσει ο Κασελάκης, ξαναγυρνάμε. Δεν είναι όμως αυτό. Διότι πολλοί από αυτούς που σήμερα βρίσκονται στην αντιπέρα όχθη με τον Κασελάκη χρησιμοποίησαν τα ίδια επιχειρήματα, την ίδια γλώσσα, την ίδια αντίληψη περί εσωτερικής υπονόμευσης. Θυμόσαστε αυτές τις συζητήσεις αριστερόμετρων κτλ. Face control που κάνουν. Πράγματα τα οποία υιοθετηθήκανε για να εισαγάγουν διχαστικές λογικές. Υπήρχε σχέδιο πριν τον Κασελάκη διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από μια πορεία από αριστεροποίησης, θα έλεγα εγώ. Και σήμερα εμφανίζεται με βάση ότι πολλές, σχεδόν όλες οι εκδοχές δεν μιλάνε πια για μια αυτόνομη παρουσία της αριστεράς η οποία πρέπει να επιδιώκει τις συνεργασίες της με τον κεντροαριστερά. Μιλάνε για μια μετακόμιση της αριστεράς στην κεντροαριστερά, για μια συσσωμάτωσή της, για μια διάχυσή της. Άρα τα προβλήματα είναι πολύ βαθύτερο. Ο Κασελάκης ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα συνεργασία, λοιπόν, επιστροφή στο ΣΥΡΙΖΑ με το Φάμελο. Άρα είναι λοιπόν κατεπίγουσα η ανάγκη πρώτα απ' όλα ο καθένας να μιλήσει για τις ευθύνες του. Μάλιστα. Και να μιλήσει ειλικρινά. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να υπάρξει μια στέρεη ανασύνθεση. Εμείς προχωράμε με έναν συλλογικό τρόπο. Αυτό είναι ένα καθήκον και ατομικό αλλά και συλλογικό. Στο συνέδριο, το επικείμενο συνέδριο που θα κάνουμε στις αρχές Νοεμβρίου, στις 7 με 11 Νοεμβρίου, ακριβώς για να επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις που δεν επιχειρήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώντας να
να υπερασπιστούμε την αριστερά, να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας και να δώσουμε μια προοπτική και μια έβρεξη στον κόσμο. Σήμερα ο αριστερός είναι μπλοκαρισμένος. Αυτό είναι προαπαιτούμενο, λέτε, για να υπάρξει μια επιστροφή ή μια υποδοχή στην αριστερά όσων χάσουμε από εκεί. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Μια συνεργασία στο μέλλον, μια σύγκληση στο μέλλον. Πρέπει να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Θα μιλήσουμε και αυτοκριτικά και κυρίως θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από τα λάθη μας για να δώσουμε μια προοπτική στον κόσμο. Πάντως δεν αποκλείεται μια σύγκληση στο μέλλον με παλιούς σας συντρόφους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσωπούνται από το ΦΑΜΕΛΟ στη διεκδίκηση. Όχι από τη στιγμή που θα γίνει μια συζήτηση η οποία θα καλύψει όλα αυτά τα προαπαιτούμενα. Νομίζω ότι έχει κάνει ήδη ένα λάθος ο Σωκράτης ο ΦΑΜΕΛΟΣ. Πείτε. Το λάθος είναι ότι θεώρησε ιστορικό λάθος το δικό μας της αποχώρησης. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσαμε να μείνουμε εμείς σε ένα πλαίσιο που δεν είχε πια αρχές. Που ήταν ένας βούρκος. Όπου όλοι λασπώνονται όσοι είναι μέσα εκεί. Μιλάμε σκληρά λόγια. Αλλά αυτή είναι η ψυχολογία και η πραγματικότητα που βρεθήκαμε απέναντι και που βιώνουν χιλιάδες αριστεροί που είναι σπίτια τους. Μας ενδιαφέρουν πρωτίστως λοιπόν αυτοί που έχουν πάει σπίτια. Μιλήσατε για ένα σχέδιο διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Κασελάκη. Ποιος το έκανε, ποιος το σχεδίαζε αυτό. Εσείς παρακολουθείτε την επικαιρότητα. Ναι, ναι. Επώνυμα στελέχη που είναι πρωταγωνιστές των σημερινών ΣΥΡΙΖΑ είχαν αρθογραφήσει τότε στις εφημερίδες και λέγανε ότι υπάρχουν αριστερίζουσες εκκρεμότητες, ότι κάποιοι οι οποίοι βάζουν εμπόδια αυτή τη στιγμή στον πρόεδρο Τσίπρα κτλ. Περίπου, ξέρετε, υπήρχε μια εικόνα ότι τα είπαμε όλα καλά, είχαμε την τέλεια γραμμή, αλλά χάσαμε επειδή κάποιοι από τον έσω ήταν η πέμπτη φάλαγγα. Αστεία πράγματα. Και σε ποιους το λένε, αυτούς οι οποίοι στην πλειοψηφία τους αποτελέσανε και τα στελέχη που οδήγησαν το καράβι στη νίκη του 2015, αλλά και την πλειοψηφία του κυβερνητικού συμβουλίου του 2015-2019. Δεν μπορούν να λένε τώρα στο Βούτσι, στον Φίλη, στον Δραγασάκη, στον Τζακαλώτο ότι είσαστε η αριστερά το 3% και δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Μα αυτοί κυβερνήσανε. Πέρασε, κύριε Σκουλέτη, στον κόσμο ότι κάποια από τα στελέχη της Νέας Αριστεράς τώρα υπονόμασαν τον Τσίπρα. Αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ως ένα εσωτερικό. Ναι, πέρασε στον κόσμο, θυμάται. Στον κόσμο της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Πέρασε πάρα πολλούς. Μάλιστα. Και μάλιστα πέρασε και κατά έναν χυδαίο τρόπο στην φάση της εκλογής του Στέφανου του Κασελάκη με όλα αυτά που λέγανε και αναφερόντουσαν στην Εύθυνη Αχτσιόγλου. Και εδώ είναι οι τεράστιες ευθύνες του Αλέξου Τσίπρα, διότι τον εμπλέξαν το όνομά του. Εγώ καταλαβαίνω την θέση του που έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να πάρω θέση. Ναι. Για τους δικούς του λόγους, εν πάση περιπτώσει, στα θέματα της διαδοχής. Αλλά αυτό το δεν παίρνω θέση σημαίνει ότι δεν επιτρέπω και να χρησιμοποιούν το όνομά μου η μία πλευρά εις βάρος της άλλης. Τώρα όμως αυτό το μικρόβιο βλέπετε ότι πια έμεινε και ξανά πάλι υπάρχει ένας χωρισμός. Ξανά μεταξύ τους κατηγορούν. Υπάρχει νέα γενιά υπονομευτών τώρα. Λοιπόν, Πασόκ τώρα. Έχουν εκλογές σε ελάχιστα 24 ώρα. Να αρχίσω προβοκάροντας. Κάποιοι λένε ότι κινείστε προς το Πασόκ. Πώς απαντάτε σε αυτό? Το έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Είναι απολύτως ψευδές. Εσείς σας φάνηκε όλα αυτά που σας είπα πριν για την άγκαινα συγκρότησης και ισχυροποίησης ενός νέου πόλου της αριστεράς με τα χαρακτηριστικά της ανατικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σημαίνει ότι θα πάμε να κολλήσουμε στο Πασόκ. Σε ένα Πασόκ του Χάρη Δούκα που είναι πιο αριστερός, που βρίσκεται στο πιο αριστερό κομμάτι του Πασόκ. Η αριστερά για να μπορέσει να επιδράσει καταλυτικά και θετικά, για να μπορέσει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου πλειοψηφικού μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θα είναι το αντίπαλο δέος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον νεοφιλελευθερισμό, πρέπει να είναι διακριτή και ισχυρή. Άρα, προϋπόθεση για μας ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων σε τελική ανάλυση, από τη μεριά της και την οπτική της αριστεράς, είναι να υπάρχει αριστερά και όχι να πάει να εξαργυρώσει, ας πούμε, την ιστορία της και την διαδρομή της σε ένα γενικός. Κύριε Σκουλέτη, όμως μπορεί να χρειαστεί. Ξέρετε, το κατανοώ. Μπορεί να χρειαστεί ρεαλιστικά όμως. Άλλες συνεργασίες. Μια μεγάλη φόρμα κεντροαριστεράς. Δεν ξέρω με ποια φόρμουλα, αλλά ένας μεγάλος κομματικός σχηματισμός. Σας είπα. Αριστεράς και κεντροαριστεράς. Ναι. Μπορεί να είναι αναγκαίο για την πολιτική πραγματικότητα. Ναι. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις σήμερα. Τι λέτε, υπάρχουν. Να τις ανοιχνεύσουμε, να σας πω μερικά πράγματα. Ναι, βέβαια. Το θέμα των εξοπλισμών. Τα ψήφισε το Πασόκ.
προχθές. Στην Ευρωβουλή προχθές για τα 500 εκατομμύρια που να δοθούν από την Ελλάδα στην Ουκρανία, οι δύο από τους τρεις βουλευτές, ο τρίτος δεν ήταν παρόν, ο Παπανδρέου, ο Νίκος Παπανδρέου, το ψηφίσανε. Μα ο πόλεμος όμως είναι μια διαιρετική τομή σήμερα στην Ευρώπη που αντανακλά και τις δυνατότητες συμμαχιών εντός της χώρας. Να σας πω άλλα πράγματα. Θέλει το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει η ΔΕΗ κάτω από δημόσιο έλεγχο? Δεν το έχω ακούσει. Ναι. Δεν το έχω ακούσει. Θέλει να υπάρχει... Ο Δούκας έχει ψέλισει κάποια πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλει να υπάρχει μια ισχυρή, ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα, ανάμεσα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Δεν το έχω ακούσει. Ναι. Έχω ακούσει άλλα πράγματα. Ναι. Μα, τα οποία πιθανόν. Χρειάζεται μια μεγάλη κεντροαριστερά, μια συνεργασία μεγάλη κεντροαριστερή-αριστερή. Χρειάζεται στην πραγματικότητα τη σημερινή. Μιλάτε με όρους ενίο χώρου. Σας λέω ότι αυτό είναι λάθος. Ναι. Και για τις επιδιώξεις της αριστεράς και για τις κεντροαριστερές. Κατανοώ αυτό που λέτε. Με μια άλλη φόρμα λοιπόν, όπου ο καθένας κρατά την αυτονομία του. Κοιτάξτε το δείγμα της γραφής στην Γαλλία. Mm-hmm, εκεί ναι. Κάθε δύναμη κράτησε τις δυνάμεις της. Και την αυτονομία της. Δυνάμεις οι οποίες δεν μπορούσαν μέχρι πρώτη να καθίσουν για τραπέζι. Άρα μια τέτοια φόρμα είναι η καλύτερη, λέτε. Προφανώς. Μάλιστα. Εμείς θα λειτουργήσουμε. Είναι αναγκαία όμως μια συνεργασία εκλογική, κύριε Σκουλέτη. Μιλώ για συνεργασία εκλογική, όχι στη Βουλή. Για την ώρα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Θέλω να είμαι σαφής. Να. Από εκεί και έπειτα, εμένα ακούγοντας το ΠΑΣΟΚ μου θυμίζει τη λογική του πάλι ποτέ ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτή είναι η λογική τους. Αυτή είναι η λογική τους, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτοί οι ηγεμονισμοί δεν βοηθούν. Mm-hmm. Δεν βοηθούν και δεν κάνουν καλό. Πώς βλέπετε την εσωκομματική κάλπη στο ΠΑΣΟΚ? Περιμένω, όπως και εσείς, να δούμε. Ξέρετε κάτι. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Βλέπω ένα διάλογο, ο οποίος δεν έχει κάνει σαφείς τις διαφορετικές προγραμματικές προτάσεις. Δεν ξέρω πόσο εμπνέει αυτό το πράγμα. Το debate πώς σας φάνηκε? Το debate ήταν πιο ελεύθερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Το debate ήταν μια καλύτερη εικόνα αν τη συγκρίνει κανείς με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν ήταν μια ελκυστική εικόνα. Αυτό θα το έλεγα συνολικά για τον δημόσιο διάλογο και τον διάλογο που διεξάγεται σήμερα και στα πάνελ τα πολιτικά. Για πάμε στη Νέα Δημοκρατία λίγο. Υπάρχουν ρογμές στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σκουλέτη, με τη δική σας οπτική? Είδαμε πρόσφατα τη διαγραφή Σαλμά. Υπάρχουν ρογμές. Υπάρχει μια μεγάλη διάρρηξη της σχέσης της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία. Διάρρηξη σχέσεων. Το 41% είναι ένα πια. Ανήκει στο παρελθόν. Ναι, έτσι είναι. Το έχει πει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών φαίνεται ότι δεν ήταν μια εικόνα της στιγμής. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Είναι και η δημοσκοπική εικόνα. Αντανακλά ακριβώς, αντανακλά κάποιες διεργασίες. Έτσι κανείς μπορεί να ερμηνεύσει και τις καταθέσεις ερωτήσεων από τους 11. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο ένα εσωτερικό παιχνίδι. Είναι και μια πίεση ενός μεγάλου κόμματος που υφίσταται από διάφορες λαϊκές δυνάμεις και λαϊκά στρώματα τα οποία δεν οπαθούν σήμερα. Η ακρίβεια έχει τσακίσει τους πάντες. Τα ενίκια έχουν τσακίσει τους πάντες. Το δημόσιο σύστημα υγείας πρώτα απ' όλα αφορά αυτούς που δεν έχουν. Γιατί αυτοί που έχουν πηγαίνουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει δημοσκοπικά ένα 18%, ένα 20% σχεδόν. Πώς το βλέπετε αυτό, τι βλέπετε εκεί σε αυτό το χώρο? Εδώ νομίζω ότι δυστυχώς ο κίνδυνος της ανόδου της ακροδεξιάς, όπως τον βλέπουμε, να γίνεται πραγματικότητα στην Ευρώπη. Δυστυχώς, ναι. Είναι μια υπόθεση που όχι μόνο πρέπει να μας απασχολήσει, πρέπει και να την εξηγήσουμε. Και θεωρώ τελικά ότι, και αυτό επιβεβαιώνεται και στην ελληνική περίπτωση, η ατζέντα, ο τρόπος αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων από τις κεντροδεξιές δυνάμεις και από την δεξιά, άνοιξε το δρόμο στην ακροδεξιά. Για σκεφτείτε όλη αυτή την ρητορική γύρω από τα θέματα, ας πούμε, τα εθνικά, τη συμφωνία των Πρεσπών, το μεταναστευτικό. Όλα αυτά ουσιαστικά νομιμοποίησαν πολιτικά, εννοώ, την ακροδεξιά. Πήρε δηλαδή την ατζέντα της ακροδεξιάς, την χρησιμοποίησε η κεντροδεξιά και την νομιμοποίησε, λέτε. Δεν την χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη Νέα Αριστερά είστε αισιόδοξος? Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές είναι δύσκολα τα πράγματα για σας. Επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές. Ενώ έχετε πολιτικές προσωπικότητες ισχυρές, σοβαρές, με πολιτική αντίληψη, δεν έχετε ανάλογα και δημοσκοπικά ποσοστά αυτή τη στιγμή. Σας προβληματίζει, είμαι σίγουρος. Απόλυτα μας προβληματίζει και θεωρώ ότι ήταν
μια επιπλέον δυσκολία το ότι οι ευρωεκλογές γίνανε σε ένα πολύ μικρό διάστημα σε σχέση με την ίδρυσή μας. Από την ίδρυσή μας. Νομίζω ότι από εκεί που ξεκινάμε εμείς είναι από την κατανόηση να υπάρχει μια σύγχρονη αριστερή φωνή, όχι μια φωνή αυτοαναφορικότητας σαν του ΚΚΕ. Και το ΚΚΕ λοιπόν διαμαρτύρεται. Φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει. Mm-hmm. Φτάνει να συντηρήσει τις δυνάμεις σου και όταν ανεβαίνουν τα ποσοστά σου να σε πιάνει ήλιγκος. Γιατί έτσι βλέπω το ΚΚΕ. Δεν αντέχει να δίνει μια αύξηση των ποσοστών του. Γι' αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα σου ζητήσει να αναλάβεις ευθύνες. Εμείς θέλουμε λοιπόν μια αριστερά η οποία να μην χάνει το όρομά της, να έχει τη στρατηγική της στο μετασχηματισμό της κοινωνίας, αλλά να μπορεί να προτείνει και λύσεις για το σήμερα. Και να τα συνδέει όλα αυτά. Σας εύχομαι καλή τύχη, θα τη χρειαστείτε. Κύριε Σκουλέτη, να είστε γερός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.